Πιστεύω ότι θα πρέπει να έρθουν όλοι οι πρόεδροι των κομμάτων να δουν στην περιοχή την κατάντια μιας ολόκληρης περιοχής, την κατάντια από τα λάθη των Αθηνών. Διότι διασπείρουν σε όλη την Ελλάδα λαθομετανάστες, χωρίς σχέδιο, χωρίς οργάνωση. Και πολύ φοβούμαι ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μεγάλο μέρη διευθύνης. Πού είναι ο Δήμαρχος εδώ, Ρεστιάδας? Πού είναι ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης σας? Οι οποίοι μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος λέει ψέματα. Κατά την άποψή μου, θα το πω έτσι ομά, όπως λέει και η λαϊκή παροιμία, δύο γάιδαροι μαλώναν σε ξένο αχυρώνα. Και οι δύο λένε ψέματα στο λαό, διότι πολύ απλά, αν ήθελαν πραγματικά να μην γίνει το hot spot, θα μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας να είναι κάτω στην Αθήνα και να έρθουν στο Υπουργείο να τους βοηθήσουμε κι εμείς για να γίνει αυτή η σωστή δουλειά. Πίσω από τον ελληνικό στρατό δεν βάζεις ανθρώπους που δεν ξέρεις ποιοι είναι. Πίσω από την πλάτη του ελληνικού στρατού γίνεται ένα έγκλημα εδώ στην περιοχή. Έστησαν 500, 1000, θα κάνουν 2.500 στρατιώτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν ζημιά στην Ελλάδα. Αυτό είναι εθνικό έγκλημα, δεν είναι μόνο λαθομεταναστευτικό. Και η καταγγελία μου, θα το επαναλάβω ακόμη μια φορά, είναι ότι δυστυχώς γίνεται σε όλη την Ελλάδα αυτό. Η μοναδική λύση είναι να φύγει από το hot spot, να πάνε στα κατοίκητα νησιά και από εκεί να απελαθούν όλοι. Δεν τους καλέσαμε, δεν τους ζητήσαμε, δεν μπορούν με την παρουσία τους να δημιουργούν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες δεν ρωτήθηκαν. Σε καμία περιοχή της Ελλάδος ο κ. Μηταράκης ή οποιοδήποτε Μηταράκης δεν ρώτησε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον δήμαρχο της περιοχής. Έτσι. Θέλεις, μπορείς. Δεν ρώτησαν κανέναν. Επέβαλαν μια διαδικασία αλλοιώσεως του πληθυσμού. 300 κάτοικοι σε ένα χωριό και 1.500 και 2.000 άλλοι λαθρομετανάστες. Τι ελληνική περιοχή θα λέγεται αυτή? Και να σου πω και κάτι τελευταίο. Ο Εύρος ήταν η μοναδική περιοχή που δεν είχε μουσουλμάνους. Για να μην ξεχνιόμαστε. Και δεν είχε μουσουλμάνους για συγκεκριμένους εθνικούς λόγους. Τώρα η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, βάζει μουσουλμάνους μέσα στον Εύρο. Σε λίγο θα έχετε και τζαμιά, σε λίγο θα έχετε έναν εξισλαμισμό ειρηνικό πλέον. Φοβούμαι και το λέω ότι αν δεν επαναστατήσουν οι κάτοικοι, εάν δεν αντιδράσουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, οι οποίοι μαλώνουν μόνο γιατί είναι τα κόμματα πάνω από αυτούς, και πιστεύω ότι κάνουν ένα μεγάλο λάθος, πάνω από τον Δήμο ή τον Θόκο, τον Δημαρχιακό ή τον Περιφερειακό, υπάρχει Ελλάδα. Δεν μπορεί αυτός ο σκοπός να είναι ό,τι λέει το κόμμα. Είναι λάθος. Ακόμη και εμείς να κάνουμε λάθη. Πάνω από την ελληνική λύση υπάρχει η Ελλάδα, υπάρχει η περιοχή. Αυτό να σκεφτεί ο Δήμαρχος, αυτό να σκεφτεί και ο Περιφερειάρχης. Και τους αποκαλώ και τους δύο ψεύτες. Γιατί ο ένας κατηγορεί τον άλλον για ψεύτη. Άρα για μένα είναι και οι δύο ψεύτες. Και κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Το λαό της περιοχής σας. Σας ευχαριστώ πολύ.